Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδιά στο ξαναβολής παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο 100ο παιχνίδι του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της ομάδας. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 4-0 του Λεβαδιακού με τον Μάρκο Πάντελιτς να ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο Κέβιν Μιραλάς, ο οποίος πέτυχε χάτρικ σκοράροντας το 19, στο 39 και στο 59. Ο Ολυμπιακός με την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα ξέφυγε με 2 βαθμούς από την ΑΕΚ και με 4 από τον Παναθηναϊκό, που έχει όμως 2 παιχνίδια λιγότερα. Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λιβαδιάς, καθώς το 1ο λεπτό Μοντέστο τροφοδότησε τον Πάντελιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ. 7 λεπτά αργότερα τη σκυτάλη πήρε ο Μιραλάς. Μετά από πάσα του Μόνχε έκανε το 2-0. Στο 39 ο Βέλγος άουσε επιχείρησε σούτ, ο Κυριακίδης δεν μπόρεσε να αποκρούσει την μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα για το 3-0. 20 λεπτά αργότερα μετά από σούτ του Φετφατζίδη, ο Μιραλάς διαμόρφωσε το 4-0 που ήταν και το τελικό σκορ. Ενώ ο Ερνέστο Βαλβέρδε γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο στους 100 αγώνες που συμπληρώσε τον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ζουρούδης, Βιάννα δεν προλαβαίνει, Φετφατζίδης μένει όρθιος και έχει αρκετό χώρο. Πέρασε και από δεύτερο παίκτη, σουτάρει ο Φετφατζίδης, πολύ καλό σουτ, πολύ καλή επέμβαση από τον Κυριακίδη, δεύτερο κόρνερ στο μάτς. Γκρίμπιτς, απρόσεκτα ο Ζουρούδης, δεν κοίταγε την μπάλα, πήρε εύκολα ο Παπαδόπουλος, κάνει εξαιρετική παλιά για τον Μοδέστο. Μοδέστο που γυρίζει για τον Πάντελιτς, το σούτ 1-0. Στο 9 ο Μάρκο Πάντελιτς συνεχίζει το σερί του, 8ο γκολ στα τελευταία 4 μάτς, 1-0 ο Ολυμπιακός. Μπαλαμένη στους φιλοξενούμενους με τον Μανιάτη να περνάει υπέροχα για τον Μιραλάς, ο οποίος μαζεύει την μπάλα, πατάει περιοχή, γυρίζει με το αριστερό, διώχνει ο Κυριακίδης πρώτου Πάντελιτς. Χαμηλά και έξυπνα για τον Μιραλάς, εξαιρετική η παλιά του Μόνχε. Ο Μιραλάς έχει την ευκαιρία, πλασάρει, 2-0 Ολυμπιακός. Στο 16ο λεπτό, με το 7ο γκολ του Κέβιν Μιραλάς στο πρωτάθλημα. Ξανά ο Μιραλάς παίρνει την ωραία ασίστ από τον Μόνχε και πλασάρει. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Κυριακίδης, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το 2-0 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πολύ γρήγορα στο 4ο παίρνει διαφορά 2 τερμάτων. Σέντρα του Μόνχε, ο Τσόπουλος στέλνει την μπάλα στον Φετφατζίδη. Μοδέστο, Φετφατζίδης, άλλο ένα σούτ, ο Κυριακίδης και πάλι θα τον σταματήσει για δεύτερη φορά στο μάτς, στο 27. Βιάννα σκέφτεται και δοκιμάζει το σούτ, πολύ άστοχο. Το πρώτο σούτ πάντως για τους γηπεδούχους στο 30. Τώρα το έκτο κόρνερ στο μάτς για τον Ολυμπιακό. Μιραλάς, κεφαλιά του Παπάζογλου out από αρκετά κοντά. Τώρα γεμίζει ο Μέγερη. Κεφαλιά ο Ιωάννου πάνω στον Μιραλάς, που έχει χώρο για ένα καλό σουτ. Το δοκιμάζει ο Μιραλάς, goal! 3-0 στο 39. Αμαρκάριστος ανενόχλητος πλησίασε την περιοχή του Λεβαδιακού και εκτέλεσε για το 3-0 στο 39. Μόνχε, με βοήθεια στον Μιραλάς, πάει πάσα, γυρίζει ο Μιραλάς, διώχνει ο Κυριακίδης, συνεχίζει ο Φετφατζίδης, απέφυγε 2 παίκτες. Τώρα για τον Μιραλάς, απέναντι ζητά ο Πάντελιτς, όχι να το χάσει ο Μάρκο Πάντελιτς. Πέρασε η μπάλα από την πολύ ωραία σέντρα του Μιραλάς στο 50. Ο Μόνχε για τον Μιραλάς, μιλά για τον Μανιάτη. Σουτάρει ο Μανιάτης, μπάλα κοντράρει δύσκολα ο Κυριακίδης γιατί έσκασε ξανά η μπάλα. Μιραλάς, το Ρωσίδης, ωραία το 1-2. Μοδέστο, Φετφατζίδης μες στην περιοχή, τρίτη του ευκαιρία για γκολ. Ούτε τώρα τον αφήνει ο Κυριακίδης, το γυριστό 4-0. Χατρίκ από τον Μιραλάς στο 59. Ξανά η κόντρα, η μπάλα καταλήγει στον Φετφατζίδη, το σούτ του οποίου σταματά πάλι ο Κυριακίδης. Αμαρκάριστο στο γυριστό, ωραίο από τον Μιραλάς για το 4-0 του Ολυμπιακού. Μαρκάνο, ωραία για τον Μόνχε, έφυγε από τον Μαχαίρα. Μόνχε τη σέντρα για τον Πάντελιτς, περνάει η μπάλα. Γκρίμπιτς, πάλι για τον Κουτσόπουλο. Καλή σέντρα, Ναπολεόνι την κεφαλιά, πρώτη φορά που επεμβαίνει στο μάτσο Μέγερη στο 69. Σάντσες για τον Ναπολεόνι. Νικολακάκης,
σέντρα του. Ναπολεώνει την κεφαλιά. Out στο 89. Τέλος από τον κύριο Αρετόπουλο. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Δίχως να δεχθεί γκολ για τέταρτο συνεχόμενο μάτς.